ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αντωνίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι όντως ένα πολύ συζητημένο θέμα και προσπαθούμε να δούμε πραγματικά πώς και με ποιον τρόπο θα φτάσουμε στη μέρα εκείνη που θα λέμε ότι εδώ πια μιλάμε για αξιοποίηση, πραγματική αξιοποίηση του ξενία Καστοριάς και όχι αυτό το χάλι στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα, όπως και πολλά άλλα στην περιοχή μας, τα οποία όμως δεν τα αφήνουμε, τα προχωράμε και ως κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κυρία Μητσοτάκη σε ό,τι έχουμε δεσμευτεί, κύριε Νατσούλη, προεκλογικά, γιατί ήμουν μέλος της του τομέα παιδείας τότε, αλλά και ως βουλευτής του νομού, ότι στην επίσκεψη που είχε κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στα ελευθέρια της, που είχαμε στην Καστοριά. Πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς, επισκεπτόμενος στην Καστοριά, τιμώντας την 11η Νοεμβρίου, είχαμε την ευκαιρία με τον σημερινό πρωθυπουργό να περάσουμε από τις περιοχές που χρήζουν και βάζουμε στόχους ως αξιοποίηση. Ένα λοιπόν σημαντικό ζήτημα που έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα, ήταν η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της ιστορικής αυτής περιοχής της Καστοριάς μας. Μια περιοχή που έχει πλούσια βυζαντινά και μεταβυζαντινά αποθέματα, τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να αναδειχτούν. Έτσι λοιπόν είχαμε επισκεφτεί τότε με τον σημερινό πρωθυπουργό το Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς, που έγινε επίσης με πολύ μεγάλο κόπο από πολλούς που συμμετείχαν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, αλλά διαπιστώσαμε ότι τα εκθέματα που υπάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο είναι πολύ περισσότερα και δεν επαρκεί ο χώρος έτσι ώστε να αναδείξουμε όλο αυτόν τον βυζαντινό μας πολιτισμό. Βλέποντας λοιπόν τη γύρω περιοχή, όπως αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα κάποιος, υπήρχε ένα κτίριο, το ξενία, που είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλά χρόνια παρατημένο, αφημένο. Γίνανε πολλές προσπάθειες, οφείλω να πω, από πολλές αυτοδιοικητικές αρχές μας και από την ομαρχία παλιότερα. Ακριβώς, θα τα θυμάμαι, κύριε Νατσούλη, πολύ σωστά. Θέλα να πάρουν δάνειο τότε και να γίνει αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου, μην μπορώντας με διάφορα κολλήματα, και ο θυμάμαι Παπουλίδης και ο κύριος Λιάντζης προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή και αυτό το κτίριο. Επιτέλους έχουμε το πράσινο φως. Επιτέλους λοιπόν, μετά από την όλη αυτή προσπάθεια και βάζοντας στο προεκλογικό μας, ας πούμε, στις προεκλογικές μας δημιουργήσεις, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί και να γίνει ένα πάρκο εκεί πάνω, ένα πάρκο ουσιαστικά πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς, είχε επισκεφτεί την περιοχή η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη. Είχαμε δει όλο τα δεδομένα και μέσα σε συναντήσεις στην αντιπεριφέρεια, με τον περιφερειάρχη, με τους αυτοδιοικητικούς, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου αυτό να γίνει πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν τέθηκε από την κυρία Μενδώνη η πρόταση να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου έχοντας τις υπηρεσίες και ένα ταμείο ανάκαμψης μπροστά, να μπορέσουμε γρήγορα να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο. Νομίζω είχα στείλει την επιστολή που έκανε η κυρία Μενδώνη προς τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΤΑΔ και τον Πρόεδρο της ΕΤΑΔ, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω για την αμεσότητα και για τα γρήγορα αντανακλαστικά, προκειμένου να γίνει
αύριο η, ουσιαστικά η παραχώρηση του, του ξενία προς αύριο το Υπουργείο ουσιαστικά Πολιτικής. Γίνεται αυτό αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, ακριβώς ναι, ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο που την Τετάρτη θα γίνει η, θα τεθεί θέμα της παραχώρησης του ξενία της Καστοριάς προς το Υπουργείο Πολιτισμού ναι. Προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού να ξεκινήσει γρήγορα τις μελέτες αξιοποίησης ώστε να δημιουργηθούν μουσιακοί χώροι, μουσιακοί χώροι για να φιλοξενήσει όχι μόνο τα αποθέματα των, που έχουμε στο Βυζάντινο Μουσείο, που προφανώς θα, θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα και τι μπορούμε άλλο να συμπεριλάβουμε σε αυτό το, το, το νέο απόκτημα. Το νέο απόκτημα. Το λέμε νέο απόκτημα γιατί έτσι πως είναι σαν νέο απόκτημα θα είναι, γιατί και να πούμε και το εξής και να διευκρινίσουμε, η όλη ανακαίνιση των χώρων και η διαμόρφωσή τους θα γίνει με έξοδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ξεκινήσουμε μελετητικά καταρχήν την ιστορία. Να μην λέμε κάτι αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Από τη στιγμή που θα παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη συνομιλώντας με την Υπουργό και τον, τους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, θα ξεκινήσουμε μελετητικά τις απαραίτητες μελέτες για την αναπαλιό κτίριο, τις οποίες θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ΕΣΠΑ μπροστά μας, έχουμε ένα ταμείο ανάκαψης μπροστά μας, χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούμε να γίνει πολύ πολύ σύντομα. Το συζητάμε 30 χρόνια τώρα αυτό το κτίριο και επιτέλους θα έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα για να δημιουργήσουμε, όπως σας είπα στην αρχή, μια πλατεία ουσιαστικά πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς. Υπήρξαν και κάποια άλλες προτάσεις για την αξιοποίηση του, φοιτητικές αστείες έχουμε ακούσει και αντίστοιχα θέματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά πάνε πίσω, έχει καθοριστεί ουσιαστικά το τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή με την παραχώρησή του στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κοιτάξτε, έχει κλείσει η συζήτηση για την αξιοποίηση του για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που γίνεται η παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού θα το χρησιμοποιήσει βάσει των αναγκών που γνωρίζει ότι έχει η περιοχή για ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών αποθεμάτων που έχει η Καστοριά, που είναι θαμμένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείς ένα πόλο έλξης, μια περιοχή με προστιθέμενη αξία. Ναι, σε μια καλύτερη περιοχή. Ακριβώς. Και θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, θέλω να πω ότι πριν γίνει το Μουσείο της Ακροπόλος, θέλω λίγο να σκεφτείτε ότι η τουριστική κίνηση στην Αθήνα δεν ήταν τόσο μεγάλη. Από τη στιγμή που άρχισε να λειτουργεί το Μουσείο της Ακρόπολης, όλη η περιοχή, όλη η Αθήνα είναι πλέον ένας πόλος έλξης. Αντιληφθείτε λοιπόν, σε μικρότερο φυσικά, να μην συγκρίνουμε πράγματα, ακριβώς, που θα μαζέψει όλο το πολιτιστικό απόθεμα της Βυζαντινής Αρχόντισσας της Καστοριάς. Είναι ένα πολύ οραματικό σχέδιο, μια πολύ οραματική πώς να το εξηγήσω, ένα όραμα το οποίο πολύ χαίρομαι που επιτέλους θα γίνεται πράξη και πήρε το πράσινο φως, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το ωραίο κτίριο και όλη η περιοχή εκεί στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τις νεότερες εξέλιξεις γύρω από αυτό. Πραγματικά πρέπει αυτό να γίνει και μάλιστα με τον στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Να και δούμε, αυτό, να αυτό το κουμπώνει και, και να το χαίρεται όλος ο κόσμος. Κουμπώνει και με τα 200 χρόνια από την επέλεια. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Εντάξει, είναι... Δεν μπορούμε όμως να τα γιορτάσουμε όπως τα θέλαμε όλοι. Δεν μπορούμε όμως αυτό. Και θέλω να πω ότι όντως θα πρέπει, επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ καιρό και σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, πιεσμένος, γνωρίζουμε ότι και στην Καστοριά, γιατί το Σάββατο επισκέφτηκα το εμβολιαστικό κέντρο της Καστοριάς
και είδα την προθυμία και την αγάπη των ανθρώπων εκεί πέρα που λειτουργούν το εμβολιαστικό κέντρο. Κάνατε κι εσείς ό,τι κάνουμε όλοι μας. Παλιά μας πήγαιναν οι γονείς μας κάπου, τώρα πηγαίνουν τα παιδιά τους γονείς τους στο εμβόλιο. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μεγάλη χαρά σε αυτό το σχέδιο της ελευθερίας να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Στόχος δικός μας ως κυβέρνηση είναι μέχρι τα τέλη Απριλίου να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση όλοι οι άνω των 60 ετών και υπάσχοντες από κάποιο βαρύ νόσημα, προκειμένου, κυρία Νατσούλη, να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Θέλω να πω μέσω του ραδιοφώνου σας να παρακαλέσω όλους τους ανθρώπους της Καστοριάς μας να θωρακιστούν απέναντι σε αυτή την πανδημία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω ότι πάλι η Καστοριά μπαίνει στο βαθύ κόκκινο. Έχουμε θρηνήσει θύματα ως Καστοριά, έχουμε θρηνήσει ανθρώπους που χάθηκαν από τον κορονοϊό. Θα παρακαλέσω μέσω του ραδιοφώνου σας όλους τους ανθρώπους εκεί της περιοχής μας να τρέξουν, να εμβολιαστούν, να θωρακίσουν τους εαυτούς τους, τους αγαπημένους τους, τους ανθρώπους τους, τους γονείς τους, τους θείους τους, τους συγγενείς τους και όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα. Και το λέω γιατί, κύριε Νατσούλη, το λέω γιατί βλέπω μια υστέρηση όσον παρακολουθώντας όλα τα θέματα και της αστυνομίας της Βορείου Ελλάδας και αυτό, προχωράνε οι εμβολιασμοί πάρα πολύ σε όλα τα σώματα ασφαλείας, να τελειώσουμε πρώτα με αυτούς που έχουν μπει σε προτεραιότητα και που είναι έξω στο δρόμο, τα παιδιά, οι αστυνομικοί μας, οι στρατιωτικοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να βγάλουμε και τον κόσμο που είναι μέσα κλεισμένος να εμβολιαστεί και να μπορεί να είναι έξω. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έχουμε μηνύματα από τους μεταφορείς της Λάρκο. Θέλουν λίγο να το δείτε το θέμα τους. Υπάρχουν κάποια χρήματα που τους οφείλονται και γίνεται γι' αυτό μια συνάντηση, αναφορά για σας. Έχω κάνει συνάντηση, περιμένω τις κινήσεις που έχουμε συνεννοηθεί προκειμένου να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλω να τελειώσω την σημερινή μας συνέντευξη, γιατί μπαίνω σε μια συνάντηση πολύ σημαντική που αφορά επίσης την Καστοριά. Που αφορά το ΒΙΠΑ. Μετά από τις ανακοινώσεις που κάναμε πριν 15 μέρες, ναι, στο επιμελητήριο με τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΔΒΑΒΙΠΕ, τον κύριο Ψαθά, με την διάθεση, τη μείωση της αγοράς του οικοπαίδου, που ήταν ένα ετούμενο χρόνων επίσης για την ανάπτυξη της περιοχής μας, και σήμερα σε συνομιλία με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για να δούμε και το κομμάτι της περιφέρειας. Αν μειωθεί κι άλλο η τιμή του οικοπαίδου, που είναι επίσης σημαντικό να ξεκινήσουμε με πιο χαμηλή τιμή στα οικόπεδα εκεί του ΒΙΠΑ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η βιομηχανική μας περιοχή, που έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχει απίστευτα πλεονεκτήματα. Ήδη έχω τις πρώτες συναντήσεις από επενδυτές που ενδιαφέρονται να έρθουν να επενδύσουν στην Καστοριά. Τι επενδυτές, με τι ασχολούνται? Αυτή τη στιγμή δεν θα σας βάλω σε αυτή την κουβέντα, κυρία Νατσούλη. Θα ήταν ωραίο όμως να ακούσουμε. Πάντως υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την ανακοίνωση που κάναμε πριν 15 μέρες. Ακόμα αντιλαμβάνεστε, περιμένουμε και τις αποφάσεις στην περιφέρεια για να καταλήξουμε σε ποιο θα είναι το τίμημα, σε ποιο θα είναι το δικαίωμα χρήσης. Γιατί αλλιώς είναι να λες ότι δίνω αυτή τη στιγμή το δικαίωμα χρήσης ή πουλάω ένα οικόπεδο με 15% έκπτωση, και αλλιώς είναι πουλάω ένα οικόπεδο που θα έχει 30% έκπτωση από το τίμημα που είχαμε μέχρι πρότινος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα, αν δεν τελειώσουμε και το θέμα αυτό που εισηγήθηκαμε προς την περιφέρεια, προκειμένου να ξέρουμε ποιο θα είναι ακριβώς το τίμημα. Πρώτον, το ΒΙΠΑ Καστοριάς έχει όλα τις εξωτερικές υποδομές. Τι σημαίνει? Πρόσβαση στην Εγνατία, κοντά στα σύνορα, σε αεροδρόμιο κοντά. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τις εσωτερικές υποδομές, φως, νερό, τηλέφωνο, όλα τακτοποιημένα, με συντελεστή κάλυψης 6%, με συντελεστή δόμηση στο στρέμμα 1,2, με πολλά πλεονεκτήματα που θα μπορεί κάποιος άμεσα χθες να ξεκινήσει την επένδυση, δίνοντας μόνο το δικαίωμα χρήσης γης. Που μιλάμε για μια τιμή χωρίς την έκπτωση της περιφέρειας 1.470 ευρώ το στρέμμα το έτος.
το στρέμμα, το έτος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό δημιούργησε έναν μοχλό ανάπτυξης και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα από επενδυτές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και, γίνεται. Και να επενδύσουν στην περιοχή μας, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί αν επενδύσουν, θέσεις εργασίας είναι αυτά. Ακριβώς. Έχουμε, μακάρι. Λοιπόν, είμαστε σε μια πλεονεκτική θέση. Και γι' αυτό έγινε και το ΒΠΑ, μην ξεχνιόμαστε, το ΒΠΑ έγινε ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Έγινε και είναι ευκαιρία τώρα που η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που είναι πολύ φιλική στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, να δημιουργήσουμε και στην Καστοριά μας αυτές τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να αναπτυχθεί η περιοχή μας και επενδυτικά, με σημαντικές επενδύσεις που θα έρθουν και σε αυτή την περιοχή, όπως και τα υπόλοιπα έργα, το πολιτισμού, που μιλάμε για το ξενία, τον αυτοαθλητικό, που μιλάμε για αθλητικές οργανώσεις, τον τουρισμό μας, τον πολιτισμό μας, τη γούνα μας, όλα αυτά τα οποία βοηθάμε. Και θέλω να πω ότι είμαι επίσης, μετά την προχθεσινή συνάντηση που έκανε ανακοίνωση ο Υπουργός Οικονομικών, ήδη στην περιοχή της Καστοριάς έχουν δοθεί από τα εργαλεία της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας 75 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τα τρία, από τις επιστρεπτές και από τα εργαλεία του Υπουργείου. Να μην βάλουμε τα υπόλοιπα όλα που αφορά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα παράπονα όμως για το τριχίλιαρο τώρα στην Εκοζάνη και όχι στην Καστοριά. Υπάρχουν όλα. Νομίζω ότι το τριχίλιαρο αφορά 8 εκατομμύρια και αφορά κάποιους δήμους της Αττικής. Της Κοζάνης. Και μόνο ένα δήμο της Κοζάνης και τα λοιπά. Και της Θέλης Φλόρινας. Σύνολο όλων αυτών, νομίζω ο προϋπολογισμός εκείνης της δράσης, κύριε Νατσούλη, για την Αττική, επαναλαμβάνω, τη Δυτική Αττική που περιλαμβάνει τους δήμους, και για την Κοζάνη, αφορά ένα πρόγραμμα περίπου νομίζω 8 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Εδώ μιλάμε για σύνολο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εργαλεία για να κρατήσουμε την επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους που πλήττονται από τον κορονοϊό, σύνολο 280 περίπου εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 75 αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τα οποία είναι από επιστρεπτές, από ΤΕΠΗΧ, από δάνεια του Ταμείου Γεωδοσίας, από τα εργαλεία για την αναστολή, από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της Περιφέρειας που τώρα ήδη έχουν ανακοινωθεί οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, που αφορούν επίσης περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από το πρόγραμμα της Περιφέρειας. Φυσικά είναι το θέμα των ενστάσεων, και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, τους ανθρώπους της εργασίας, σε μια πανδημία, σε έναν πόλεμο, σε έναν υγειονομικό πόλεμο που ευτυχώς βλέπουμε ότι βαίνει προς το τέλος. Βαίνει. Και ένα μήνυμα για την απελευθέρωση. Θα ήθελα να πω ότι σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και στη δίνη μιας πανδημίας, τα διδάγματα του 1821 παραμένουν επίκαιρα για να βαδίζουμε ενωμένοι σε ένα μέλλον ευημερίας που πρέπει να μας χωράει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Αντωνίου, να είστε καλά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στο κράτος. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.